Καλημέρα, καλημέρα κύριε Υπουργέ. Καλή σας μέρα. Εδώ βρισκόμαστε στην αίθουσα του Όλπου που θα γίνει και η ιδρυτική διακήρυξη του Κοινωνικού Συμβουλίου για τους Πρόσφυγες. Τι ακριβώς είναι αυτό το η ιδρυτική διακήρυξη? Είναι μια πρωτοβουλία πολιτών, ενεργών πολιτών, οι οποίοι συμπαραστέκονται στους πρόσφυγες και μαζί με την κυβέρνηση και άλλους κοινωνικούς φορείς, μαζί με την εκκλησία, τα σχολεία, την τοπική αυτοδιοίκηση, δίνουν τη μάχη της δημοκρατικής αλληλεγγύης, προκειμένου κανένας πρόσφυγας να μην νιώθει μόνος του μέσα στην κρίση και ιδιαίτερα κανένα προσφυγόπουλο και μάλιστα ασυνόδευτο παιδί να μην αισθάνεται μοναχό στην πείνα, στην έλλειψη στέγης, μοναχό, αφημένο, εκτεθειμένο προσφυγόπουλο. Βλέπουμε ότι το Υπουργείο Παιδείας έχει αναλάβει δράσεις προς αυτή την κατεύθυνση. Ήδη υπάρχει ένα σχέδιο που υλοποιείται ψυχοκοινωνικής υποστήριξης ιδιαιτέρως των νέων παιδιών, των προσφυγόπουλων. Βεβαίως η υποστήριξη των οικογενειών που είναι αναγκαία σημαίνει και υποστήριξη τα προσφυγόπουλα. Για όσο χρόνο καθίσουν στην Ελλάδα, γιατί υπάρχει μια αβεβαιότητα όπως ξέρετε, εμείς θα προσπαθήσουμε να δημιουργήσουμε συνθήκες για τη μόρφωσή τους, για την κοινωνική εκπαίδευσή τους, για την ζωή τους, τη διαβίωσή τους εδώ. Οι Έλληνες γνωρίζουμε οπροσφυγιά. Κύριε Υπουργέ, παρακαλώ. Για να επιτευχθούν όλα αυτά που περιγράφετε, καλή σας ημέρα και από τη Θεσσαλονίκη. Καλή για να επιτευχθούν μέρα. Όλα αυτά που περιγράφετε, χρειάζεται και πολιτική συνοχή και κυβερνητική συνοχή. Και επειδή είπε νωρίτερα και ο Θάνος, συμμετείχατε το πρωί και σε μια σύσκεψη προγραμματισμένη επί άλλου θέματος στο Μέγαρο Μαξίμου υπό τον Πρωθυπουργό, έχει δημιουργηθεί το ζήτημα με την απέτηση του συγκυβερνώντος κόμματος των Ανεξαρτήτων Ελλήνων για την παρέτηση του κυρίου Μουζάλα. Θα ήθελα τη γνώμη σας και ως υπουργού και ως δημοσιογράφου για το αν αυτό συμβάλλει στην πολιτική και κυβερνητική συνοχή. Για τον κύριο Μουζάλα υπάρχει μια γενική εκτίμηση και αναγνώριση για το έργο του και εντός και εκτός της Ελλάδος. Είναι, θα έλεγα, από τους πυλώνες προκειμένου η χώρα μας να ανταποκριθεί με όρους ανθρωπιστικούς και αποτελεσματικά στο μεγάλο πρόβλημα των προσφύγων. Από εκεί και πέρα ο ίδιος είπε ότι είχε μια ατυχή λέξη, πράγματι, που ξεφεύγει από την επίσημη θέση της χώρας. Λήξαν το θέμα. Νομίζω, αλλά δεν μπορώ να μπω τώρα σε αυτά τα ζητήματα, διότι είναι ζητήματα τα οποία συζητεί ο κύριος Καμένος με τον κύριο Πρωθυπουργό. Δεν είναι θέματα που τα γνωρίζουμε εμείς. Την επιμονή αλλά πιστεύω ότι το μείζον όμως, θέμα είναι, αλλά το πιστεύω χαρακτήρα... ότι το μείζον θέμα και μάλιστα παραμονή της Συνόδου Κορυφής είναι η συνοχή που είναι δεδομένη του κυβερνητικού σχήματος να εκφράζεται και στα πρόσωπα και στην πολιτική. Μάλιστα, εσείς τώρα... πιστεύετε με αυτές τις πρακτικές εκφράζετε, δηλαδή με επαναλαμβανόμενες πιέσεις για παρέτηση Μουζάλα από τον πρόεδρο των ΑΝΕΛ, εκφράζεται η βούληση για να υπάρξει αυτό που περιγράφετε? Σας είπα ότι είναι ένα θέμα το οποίο είναι προς συζήτηση ανάμεσα στον Πρωθυπουργό και τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας. Και επαναλαμβάνω ότι είναι δεδομένη η κυβερνητική συνοχή και ως προς τις πολιτικές που ακολουθεί και ως προς τα πρόσωπα. Να ρωτήσουμε σε σχέση με την δραστηριότητα αυτή που περιγράψατε νωρίτερα, κύριε Υπουργέ. Θέλω να ρωτήσω αν είναι διασφαλισμένοι οι πόροι για να προχωρήσετε σε κάτι τέτοιο, γιατί είναι σημαντικό και αυτό, να έχουμε πόρους προκειμένου να μπορέσουμε να υλοποιήσουμε την πολιτική μας στο ζήτημα αυτό. Μιλάω ως Ελλάδα, ως χώρα, έτσι. Και από εκεί ύστερα... Οι πόροι δεν είναι διασφαλισμένοι, σε αυτό έχετε δίκιο. Τους διασφαλίζουμε με βάση ένα σχέδιο με το οποίο ζητούμε να υπάρξει ενίσχυση. Αλλά πέρα από τους πόρους που είναι αναγκαίοι και ορθώς το επισημαίνετε, και γι' αυτό επαναλαμβάνω διατυπώνουμε ένα σχέδιο για να ζητήσουμε και πόρους, υπάρχει το μεγάλο απόθεμα εθελοντισμού. Το έχουμε ζήσει και σε παλαιότερες στιγμές και εποχές, όταν ιδιαίτερα οι εκπαιδευτικοί υπήρξαν ο κρίσιμος παράγων, που με μεγάλο εθελοντισμό, με προσφορά, βοηθήσαν στο να ενταχθούν στην ελληνική κοινωνία εκατοντάδες χιλιάδες προσφυγόπουλα σε άλλες συνθήκες και άλλου βεβαίως χαρακτήρα. Σήμερα έχουμε προσωρινή προσφυγική εισρωή και εκεί θα χρειαστεί ξανά ένα συνδυασμός οργανωμένων και χρηματοδοτούμενων δράσεων και εθελοντισμού. Ο εθελοντισμός μας έχει ξεπεράσει. Είναι μπροστά μας. Τον βλέπουμε και στους εκπαιδευτικούς. Της αλληλεγγύης, εκτιμάται ότι έχει σπάσει τα ελληνικά σύνορα. Έχει φτάσει πέρα από το Βερολίνο, έχει φτάσει το Παρίσι, έχει φτάσει τη Βουδαπέστη. Γιατί πραγματικά είναι πολύ σημαντικό αυτό που είπατε, το απόθεμα αλληλεγγύης.
Αλλά έχει σπάσει τα ελληνικά σύνορα. Γνωρίζουν, γνωρίζουν ότι ένα λεπτό, κύριε Υπουργέ. Κύριε Υπουργέ, ένα λεπτό. Ναι. Γνωρίζουν τι συμβαίνει εδώ στην Ελλάδα. Γιατί συνομίλησα με βουλευτές και του κόμματός σας που κάνουν περιοδίες, που έρχονται σε επαφή με ξένες κυβερνήσεις και αυτό που εισπράττουν είναι ότι κάτι συμβαίνει εκεί στην Ελλάδα, αλλά συγκεκριμένα με λεπτομέρειες δεν γνωρίζουν. Υπάρχει και ένα έλλειμμα ενημέρωσης. Όλα αυτά λοιπόν που γίνονται εδώ σε αυτή τη χώρα υπάρχει, έχουν σπάσει όσο τα σύνορα. Επιτρέπει, όσο επιτρέπει η κατάσταση των μέσων ενημέρωσης. Διότι πιστεύω ότι υπάρχει ένα θέμα ενημέρωσης πράγματι των ευρωπαϊκών κοινωνιών, αλλά εκεί βλέπω ότι υπάρχουν από διάφορα κανάλια και φορείς προσπάθειες αντικειμενικής ενημέρωσης. Ενώ στην Ελλάδα, παρακαλώ αυτό να το ακούσετε γιατί είναι σημαντικό, βλέπω ότι υπάρχει από ορισμένη μερίδα των μέσων ενημέρωσης μια προσπάθεια επίρρυψης των ευθυνών στην κυβέρνηση, δηλαδή ενοχοποίηση της χώρας για ένα πρόβλημα το οποίο δεν το δημιούργησε η Ελλάδα και δεν μπορεί να το λύσει μόνη της η Ελλάδα. Θα ευχαριστήσουμε τον κύριο Υπουργό γιατί είναι έτοιμη να αρχίσει η εκδήλωση. Πάντως, περιμένουμε τη συνέντευξη. Ένα δευτερόλεπτο, Ηλία, πριν αρχίσει η εκδήλωση. Καλή σας μέρα. Μπορούμε... Μισό λεπτό, κάτι θέλει να ρωτήσει. Χρήστο, μια τελευταία ερώτηση μόνο γιατί καθυστερούμε την εκδήλωση. Θέλω να ρωτήσω, κύριε Φίλη. Θέλω να ρωτήσω, κύριε Φίλη, για το θέμα παιδιά. Υπάρχουν πάρα πολλά παιδιά στην Ελλάδα, προσφυγόπουλα, που υπάρχει κίνδυνος να χρειαστεί να παραμείνουν και για 5 και για 6 μήνες. Υπάρχει και εκπαιδευτική ανάγκη, πέρα από την ψυχή τους, πρέπει ίσως να επενδύσουμε ή να βοηθήσουμε και στην... Πρώτα απ' όλα δεν αποδέχομαι τη λέξη κίνδυνος. Δεν αποδέχομαι τη λέξη κίνδυνος. Δεν είναι κίνδυνος να μείνουν για 5 και 6 μήνες παιδιά εδώ. Πρέπει να αντιμετωπίσουμε το θέμα... Για τους ίδιους κίνδυνος είναι, κύριε Υπουργέ. Όχι, ένα λεπτό. Δεν θέλουν να μείνουν. Μην επιμένετε, κύριε Γιαννούλη. Δεν είναι κίνδυνος να μείνουν παιδιά στην Ελλάδα. Θα έλεγα ότι έχουμε όλες τις δυνατότητες... Όχι, δεν εννοώ αυτό. Προσφέρουμε αγάπη, στοργή και τα παιδιά να καταλάβουν... Ούτε για τις οικογένειες είναι κίνδυνος να μείνουν στην Ελλάδα. Πρέπει να μιλάμε για το προσφυγικό θέμα έξω από κινδυνολογικά πλαίσια. Είναι δύσκολο. Βεβαίως θέλουμε να μην μείνουν οι άνθρωποι εδώ να πάνε εκεί που θέλουν, αλλά δεν είναι κίνδυνος η παραμονή τους μέσα σε ένα σχέδιο, πλαίσιο αντιμετώπισης του προβλήματος στη χώρα μας. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, ευχαριστούμε τον Υπουργό. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε, κύριε Υπουργέ. Να είστε καλά. Δεν υπήρχε και πολύς χρόνος. Λοιπόν, να επιστρέψουμε δεν τώρα. Πειράζει. Πιστεύω θα τα έχουμε δυνατότητα να τα ξαναπούμε κάποια στιγμή. Ασφαλώς, ασφαλώς. Θα το επιδιώξουμε. Λοιπόν, να επιστρέψουμε εδώ στο στούντιο της Αθήνας. Να καλημερίσουμε την κυρία Φωτεινή Βάκη.